Βρήκανε δύο μπουκάλια με αναπτήρες. Ακριβώς. Μολότοφ, ναι. Η ζημιά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη. Φαίνεται ότι η αναμενόμενη επίθεση αντιεξουσιαστών σε κατάστημα που πολλούν γούνες, κρεοπολία και pet shop ξεκίνησε από χθες. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε κατάστημα με γούνες στην οδό Κανακάρη. Καήκανε και ρούχα, έχει καεί το ταβάνι μέσα. Εγώ πιστεύω ότι είναι γιατί χτυπήσανε, από ό,τι έμαθα, και την Κάρνα, που έχει σχέση με μια καινούρια, δεν ξέρω ακριβώς, τρομοκρατική να την πω. Αυτά, δεν ξέρω. Θα απειλεί, θα κάψει. Μα στην Αθήνα έχει κάψει. Έχει σπάσει κρεοπολία, όπου υπάρχει γούνα, δέρμα και ό,τι έχει σχέση με ζώο, είναι φιλόζωη. Και φοβάστε τώρα, έτσι, από εκεί πέρα. Σαφώς φοβόμαστε. Σαφώς φοβόμαστε. Από την φωτιά καταστράφηκαν γουναρικά αξίας 1.000 ευρώ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε από διερχόμενο. Εάν ο άντρας δεν είχε δει την μικρή αιστεία της φωτιάς, είναι βέβαιο ότι το κατάστημα θα είχε λαμπαδιάσει. Ενώ δεν αποκλείεται να κινδύνευαν και διαμερίσματα αλλά και γειτονικά καταστήματα. Κάποιος ειδοποίησε από ό,τι μας είπαν από σταθερό τηλέφωνο, επομένως, ή κάποιος περαστικός ή κάποιος από τη γειτονιά. Και ευτυχώς εγλίτωσε την ολοσχερή καταστροφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αξιοποιείται υλικό από κάμερες γειτονικών καταστημάτων και υπηρεσιών.